Προηγητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο Θόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Βίω Θεό πρέπος σε δωμάτισας, την φύψη των όντων επράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθην κατεκοσμήσας, ιερατεμάν, Πατρεώς ιε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά. Αχλοφόρε Άγιε και Ιαματίκε Παντελεήμων, πρέσβε με το ελεήμων ηθελό, ειν απεσμάτων αφεσίν. Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Δεϊθώμε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας φορτάσας, αυτός ευλόγησον και την πίταν ταύτην, ότι εσύ η οδοτήρ των αγαθών και ο τροφοδότης ημών και σε υμνούμεν στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά εις όλους σας και καλά. Τι δώρο θα δώσουμε σε αυτόν που θα του τύχει το νόμισμα? Ένα ημερολόγιο του έτους 2016 που είναι έργο των παιδιών μας. Μέχρι να πει ότι είναι έργο των παιδιών, λέω φτηνό το δώρο. Όταν όμως άκουσα ότι είναι έργο των παιδιών, θεωρώ ότι είναι πολύ. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του Χριστού μας, το δεύτερο της Παναγιάς μας, το τρίτο του Αγίου Παντελεήμονος, που μας ελεεί πάντοτε και πάντας. Λοιπόν, μετά. Ορίστε πατήσει, και δεν θα πω. Το επόμενο κομμάτι, το πρώτο για την εκκλησία μας, σεβασμιότατε πρέπει να μην το αρνηθείτε, να το πάρετε εσείς. Γιατί κάθε χρόνο το προσφέρετε κάπου αλλού. Πρέπει να το πάρετε εσείς. Και φέτος θα κάνουμε το ίδιο. Μετά. Του κυρίου βουλευτή. Με τις πολλές ευχαριστίες μας για ό,τι κάνει από την θέση του και για ό,τι έκανε και τελευταία. Δεν θέλω να επεκτείνω την εξήγηση, αλλά ο καθένας σε γνωρίζει. Της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη. Τέλος θα μείνουν λίγοι άνθρωποι να είναι η ελπίδα μας, από ανθρώπους εδώ. Η ελπίδα μας όμως στο Θεό θα είναι αμετακίνητη. Τι είπατε, έγινε ο Θεός. Της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη. Κυρία Τζαλετέα, σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και για την προθυμία που έχετε να ακούτε τα αιτήματά μας. Μερικές φορές δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, όχι διότι δεν θέλετε, αλλά δεν μπορείτε. Και δεν μπορεί εμείς να έχουμε διαφορετική άποψη παρά να λέμε εντάξει, πάμε παρακάτω. Προχθές με ρώτησε για κάποιο άλλο έργο. Λέω αφήστε το αυτό λίγο παραπέρα. Τώρα έχουμε άλλη ανάγκη και νομίζω ότι έχουμε μία άριστη συνεργασία. Το επόμενο για τον κύριο Ταξίαρχο.
στρατιωτικός διοικητή του ΚΕΜ. Κύριε Ταξίαρχη, για όλους σας ευχαριστούμε και δια το ήθος σας, διότι μας διδάσκετε και με τον λόγο σας, τον κρυστάλλινο, και σας ευχαριστώ με την ευκαιρία, διότι στείλατε και τα παιδιά μου στο στρατό να πούν τα κάναντα εδώ. Και τη χαρά που έκαναν οι τρόφιμοι του Ιδρύματος και μάλιστα οι περιπατητικοί, οι νεότεροι στην ηλικία και ο Γιώργος εκεί που μας ακούει τώρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ναι. Μπράβο. Για τον κύριο Δήμαρχο Σπαρδιατών. Κύριε Δήμαρχο, σας προσφέρουμε αυτό το ελάχιστο και ελπίζομαι ότι θα έχετε ους ευήχων στα αιτήματά μας. Άλλωστε δεν ζητάμε τίποτα για τον εαυτό μας, ζητάμε ό,τι ζητάμε για πολίτες που είναι της περιοχής σας. Να είστε καλά, έχετε την προθυμία και πιστεύω ότι θα είστε τη συμπαραστάτης και κατά τον καινούριο χρόνο. Και οπωσδήποτε κανένα κοντιλάκι, καλό θα είναι. Για την κυρία... Για την κυρία διοικητήτρια του νοσοκομείου Σπάτης. Για τους γιατρούς, κυρία διοικητήτρια, λένε αχρίαστη λαοί. Και όταν το λέει ο λαός αυτό, δεν το λέει για να τους υποτιμήσει. Αλλά να έχουμε την υγειά μας, να μην έχουμε ανάγκη τους γιατρούς. Το ίδιο επαναλαμβάνω και εγώ για εσάς. Να ευχηθούμε να μην σας χρειαστούμε. Αλλά επειδή έχουμε πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους, ασθενείς ανθρώπους, γιατί και τούτο είναι μια επέκταση του δικού σας ιδρύματος, του δικού σας νοσοκομείου, πολλές φορές αναγκαζόμεθα να ζητάμε τη συμπαράστασή σας και την έχουμε μέχρι σήμερα αμέριστη. Το επόμενο για τον κύριο Βαλιώτη. Για τον κύριο Βαλιώτη. Τι περιμένετε τώρα να σας πω για τον κύριο Βαλιώτη? Εγώ, κοιτάξτε τώρα, εσύ είσαι μάρτυρας, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Πέρα από εδώ σε τελάχιστο. Όχι, δεν είναι αυτό. Ορίστε, αυτό το εδώ. Εδώ, αυτό. Ορίστε. Ορίστε. Λοιπόν, για τον κύριο Βαλιώτη. Το παίρνει. Παίρνει το κομμάτι αυτό υπό διπλή ιδιότητα. Η μία ιδιότηση είναι κάθε χρόνο βγάζουμε ένα κομμάτι από την πίτα για τους ομογενείς μας. Είναι λοιπόν ομογενείς και δικαιούται. Και επειδή εδώ ευρίσκεται και το έτερο μίμηση, η σύζυγός του, τότε θα πάρει εκείνη για τους ομογενείς. Και θα μείνει για τον κύριο Βαλιώτη η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα στο ίδρυμά μας. Ήδη προχθές δεν λέμε για την μεγάλη ποσότητα κρέατος που διέθεσε για 200 οικογένειες εδώ της Σπάρτης, αλλά σας λέω ότι ήρθε και στο γραφείο και υπέγραψε μια επιταγή 10.000 δολαρίων. Πιστεύω δε, γιατί τον ξέρω από τότε που ήταν μαθητής και εγώ διδάσκαλός του. Τον ξέρω και πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή ιδιοτέλεια κάνοντας τη φιλανθρωπία. Ξέρει ότι όταν δίδει, το επιστρέφει ο Θεός και του πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντα. Είναι καλή ιδιοτέλεια αυτή, μακάρι να την έχουν όλοι. Και αν έχει αποκτήσει πολλά και θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ομογενείς, είναι διότι πιστεύει στο Θεό και αυτό που λένε οι πατέρες το κάνει βίο. Δηλαδή περιεχόμενο της καρδιάς του είναι ο Θεάνθρωπος και ο άνθρωπος. Ελπίζομαι και στο μέλλον ότι θα έχουμε την συμπαράστασή του. Συμφωνείτε, κύριε Βαλιώτη? Κάθε προκαταβολή. Το φλουρί. Πέρυσι το τυχή σύζυγο. Τώρα λοιπόν πήρατε και την προκαταβολή. Και το νόμισμα. Μετά. Το επόμενο για την εκπαίδευση. Για τους εκπαιδευτικούς είναι εδώ ο κύριος σύμβουλος των δημοτικών σχολείων και το δίνω με χαρά. Και ο πατέρα ήταν
Ακούτε, ήταν διευθύνων σύμβουλο στο σχολείο που πήγαινε ο Γιωργάκης. Γιωργάκη, σε ευχαριστώ και χρόνια πολλά, αγόρι. Το επόμενο το πάρει ο κύριος Δασκαλάκης. Κύριε Δασκαλάκη, είναι κάτι πολύ ελάχιστο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή για να σας δείξουμε ότι δεν σας δυσμονούμε και ότι δεν σας εκτιμούμεθα μόνο όταν είσαστε σε επίζηλες θέσεις. Η εκτίμηση έχει σχέση με το χαρακτήρα σας και με την αγάπη σας προς τον τόπο μας, τον ιστορικό. Το άλλο κομμάτι για τον τέος δήμαρχο της Πάτης, τον κύριο Αγγιτάτο, για να θυμηθούμε και την προσφορά του και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο ίδρυμά μας. Στην συνεχεία. Για τον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Παπαδά. Άκη κάποιος είναι η κυρία Παπαδά. Το επόμενο για το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Νομούλα Κονίας. Είναι ο πρόεδρος εδώ. Είμαστε ομοιοπαθείς. Έχουμε τους ίδιους στόχους και πρέπει να έχουμε μια άριστη συνεργασία και ο ένας να κρατάει τον άλλον από το χέρι. Να δίδει ο Θεός υπομονή και στους ίδιους αλλά και στους οικείους τους. Το επόμενο για τους τροφίμους του Ιδρύματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Τι να κάνω. Δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την συνεργασία την άψογη που έχουμε 30 και ολόκληρα χρόνια. Καμία απόφαση δεν ελήφθη κατά πλειοψηφία. Όλες ομόφωνες. Και σηκώνουμε μαζί τον βαρύ σταυρό της ευθύνης για την καλή λειτουργία του Ιδρύματος. Ένα προς ένα τιμώ, αγαπώ και θέλω να προβάλλω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας δεν είναι κατώτερος και κανένας δεν φαίνεται από μας ανώτερος. Αν μνημονεύεται το πρόσωπο του Μητροπολίτου, είναι λόγω του αξιωματός του. Κατά τα άλλα, είναι εισάξια και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι έχουν και αυτή την αγωνία της καλής πορείας του Ιδρύματος. Να το δώσουμε στον κύριο Σαράντο, αλλά θα πάρει και ο κύριος Γιώργος ο Γιανακόπλος, ο οποίος έχει γίνει το θεληματάρικο παιδί της οικογένειας. Το ίδιο βέβαια είναι ο κύριος Σαράντος. Το κομμάτι αυτό θα το δώσουμε στον ομιλητή, τον κύριο Ρουμπελιώτη, ο οποίος ήταν και μία αποκάλυψη σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, εκτός της τελευταίας παραγράφου, που δεν το λέω από τα φιλολογία, και μάλιστα του έκανα νόημα να μην τα πει, να προχωρήσει παρακάτω. Διότι αυτά που είπε για μένα, όχι ότι δεν τα αποδέχομαι ταπεινολογών, δεν τα αποδέχομαι ως ταπεινοφρονών. Και εγώ σας το έχω πει και άλλο. Όλα αυτά τα οποία γίνονται με τη συμβολή ή με την παρουσία μου είναι η αναπνοή μου. Λέμε σε έναν άνθρωπο μπράβο σου γιατί αναπνέεις. Όχι ασφαλώς. Γιατί αν δεν αναπνέεις θα πεθάνει. Άρα η προσφορά η δική μου είναι η αναπνοή μου. Και έτσι είναι από τα αυτονόητα ότι πρέπει έτσι να εργαστώ. Και δεν μπορώ να νιώσω τον εαυτό μου διαφορετικά, να ζω κοντά σας, να είμαι Μητροπολίτης σας σε αυτήν την επαρχία. Το τονίζω αυτό, διότι αν έπρεπε το Ίδρυμα να έχει αποκλειστικούς γιατρούς και να πληρώνει τους γιατρούς, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όμως σχεδόν επιστρατεύονται ή αυτοεπιστρατεύονται και κάνουν όχι αυτό που πρέπει μόνο, ακόμη παραπάνω και από αυτό που πρέπει. Θα πάρει η κυρία... Μετά. Για τη χοροδία μας. Τη χοροδία μας. Συγχαρητήρια για τα παιδιά, για τη δασκάλα τους, αλλά θέλω να πω, χωρίς να δημιουργώ συγκίνηση, ότι και αυτή η χοροδία σήμερα με την παρουσία της μας θύμισε το να είναι στον
πρώτων διδασκαλών τους, τον Αντώνη τον Βλαχονικό. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Το επόμενο για τα μέσα ενημερώσεως. Τα μέσα της ενημερώσεως. Για τα μέσα της ενημερώσεως, λέει ο Γιώργος, δεν είμαι μόνο εγώ. Πράγματι, τούτη στιγμή βγάζουμε κομμάτι για όλα τα μέσα της ενημερώσεως. Και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά. Αλλά επειδή δεν είναι άλλοι, ο ίδιος ο Γιώργος εκπροσωπεί και τα άλλα μέλη. Αλλά και να ήταν και άλλοι, για τον Γιώργο θα βγάζαμε ξεχωριστό, διότι είναι πάντοτε πάρα πολύ κοντά στην Εκκλησία και κυριολεκτικά η φροντίδα του στρέφεται γύρω από την καλή πορεία των εκκλησιαστικών πραγμάτων αυτής της Μητροπόλεως, αυτής της περιοχής. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος για την προσφορά του και θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Ένας που έγινε τώρα Μητροπολίτης Ιερισσού και Αγιώρου ήταν ο Πρωτοσύγκελος Τρυπόλεως. Μου έλεγε, σεβασμιότατε, αν δεν σας ήξερα, θα έλεγα ότι είσαστε μέτοχος στο κανάλι της Σπάρτης. Λέω γιατί. Γιατί συνέχεια προβάλλει τηλεόραση της Σπάρτης στη Μητρόπολη. Δεν είμαι μέτοχος, προς Θεού το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό οφείλεται στον κύριο Θεοδούρη, ο οποίος πολύ αγάπη δείχνει στην Εκκλησία μας και στον Γιώργο που είναι και ο άμεσός του συνεργάτης. Να είστε καλά λοιπόν. Και αυτό για τον κύριο Θεοδούρη. Το πάσασε. Ευχαριστώ. Για τον αγροτικό συνεταιρισμό Λακωνία. Είμαστε ευγνώμονες πάντοτε στον σύλλογο, διότι από τότε που υπήρχε ακόμη πρόεδρος, ο αείμνηστος Νίκος Ζαραφωνίτης, είχαμε και χρηματική βοήθεια, σχεδόν συχνά πυκνά, αλλά και τους χυμούς για όλες τις γιορτές μας και τις εκδηλώσεις μας. Συνεχίζουν και οι σημερινοί διοικούντες στον συνεταιρισμό να μας προσφέρουν τους χυμούς. Και έτσι και για τις γιορτές μας, και για τα πανηγύρια μας, και για τις εκδηλώσεις μας, είναι αυθονοπάροχοι χορηγοί. Το προσφέρουμε στον Ιόν Σαραγωνίτη, είναι εδώ, ο Σαράτος. Ολοκληρώσαμε, δεν ολοκληρώσαμε πάντα. Πρέπει κάποια κάπου άλλο, γιατί είναι κι άλλοι, κι άλλο κομμάτι. Για πείτε μας εσείς, γιατί λέει πρέπει να γίνεται διαβούλευση για το κάθε θέμα. Ποιος άλλος πρέπει. Μπράβο, μπράβο. Αυτό το περίμενα από εσάς. Λοιπόν, έχουμε τους ιερείς, δεν τους ξέχασα. Αλλά οι προσφωνήσεις που κάνω δεν γίνονται μόνο από μέρους μου. Οι προσφωνήσεις και οι ευχαριστίες προσφέρονται και εκ μέρους του Ιερού Κλήρου. Και γι' αυτό μερικές φορές δεν τους αναφέρω καθόλου στην αρχή για να τίσω με αυτούς. Οι ιερείς μας είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται να ενώσουν το πλάσμα με τον πλάστην, τον Θεό με τον άνθρωπο και να κάνουν και το όραμα του Μητροπολίτου μία πραγματικότητα. Και τον πόθο του να τον κάνουν τραγούδι. Αυτό έχει γίνει σε τούτο το ίδρυμα. Θυμάμαι το ξεκίνημα. Οι ιερείς μας πήραν το μήνυμα από τη Μητρόπολη και το έφεραν και στο τελευταίο χωριό και μέχρι περάτων της Οικουμένης όπου υπήρχαν ομογενείς μας. Τους ευχαριστώ, τους ευγνωμονώ και εύχομαι τη συμπαράσταση του ουρανού στο δύσκολο έργο το οποίο έχει γίνει ακόμη δυσκολότερο στις μέρες μας. Μετά, στην κυρία Δημάρχου, στην κυρία, που εδώ είπατε, στην κυρία Ανταβάη. Μετά, τους πνευματικούς δημιουργούς. Έχουμε τον κύριο Βλαχάκο, ο οποίος με τα ποίηματά του μας εφραίνει και μας διδάσκει και μας προβληματίζει. Και ιδίως με την τελευταία συλλογή σας βάλετε μερικά πράγματα στη θέση. Σας ευχαριστώ. Άλλο. Κύριος Αποστολάκος. Αλήθεια. Κύριε Αποστολάκος, σας δεσμεύω. Ποιο πρώην είμα. Ο κύριος Μπατσιλίδα. Ο κύριος Μπατσιλίδα.
τους κατερχόμενους που έχετε ξεχάσει. Και η θηκατέρες της Πινελόφης, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη. Με τον Γιώργο εδώ που είναι σήμερα. Ευχαριστίες. Και αυτό για όλους εσάς, αλλά καθένας σας θα πάρει από ένα κομμάτι βγαίνοντας και το γλυκό σας. Μακάρι να μπορούσα εγώ με τη στιγμή να σας προσφέρω και τα γλυκά για να έχουμε μία αμεσότητα στην επιστολή. Αλλά για να διευκολυνθείτε και να μην καθυστερήσετε, βγαίνοντας θα παίρνει το καθένας την πίτα του και το γλυκό του. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου αλλά και τον θαυμασμό μου, διότι παρά την κακοκαιρία σήμερα δεν υστέρησε η πίτα από αυτό που βλέπαμε και ζούσαμε τα άλλα χρόνια. Ο χρόνος να είναι ευλογημένος και να δοκιμάσετε κάθε δυνατή χαρά και κάθε δυνατή ευτυχία κατά τη διάρκεια του. Να είστε καλά. Της Αγιωτάτης και Θεοβρουνήτου Μικροπόλεως Πονευμασίας και Σφάργης ημώνε Πάτρος και Επιμελάργου